Η επικαιρότητα λίγο πολύ έχει τα θέματά της αξιολογημένα και ιεραρχημένα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός. Εμείς όμως σήμερα προσκαλέσαμε στην εκπομπή μας να συζητήσουμε τα της επικαιρότητας τον Σωτήρη Ρωινό, συμπολίτη μας, τακτικό συνομιλητή της εκπομπής, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Λακωνίας. Κύριε Ρωινέ, καλημέρα. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μπόνο, σε εσάς τους ακροατές σας και καλή Σαρακοστή να έρθω. Καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, για έναν εκπρόσωπο της τάξης των επαγγελματιών, των εμπόρων, των βιοτεχνών, πιστεύω δεν είναι και οι καλύτερες εποχές και οι καλύτερες ημέρες. Θα ήθελα όμως εσείς να θέσετε την ατζέντα τη συζήτηση σήμερα. Μεγάλα τα θέματα κύριε Μπόνο, μεγάλα τα προβλήματα. Προφανώς από την διετή πανδημία οι κλάδοι που εκπροσωπούμε έχουν πιεστεί τόσο πολύ, κάποιοι πολύ περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, όλοι όμως στο πλαίσιο της δυσπραγίας των πολιτών όλα αυτά τα χρόνια και, του περιορισμού των μετακινήσεων, οι επιχειρήσεις, κλάδοι ας πούμε της εστίασης, των μεταφορών έχουν πληγεί τα μέγιστα, άλλοι λιγότερο, αλλά και κάποιοι κλάδοι που φαίνεται των μικρών καταστημάτων του λιανεμπορίου, των οποροπολίων, των όλων αυτών, και αυτοί έχουν πληγεί με τους περιορισμούς και τις αστοχίες που είχαμε δει από την αρχή της κρίσης, εν πάση περιπτώσει της κρίσης πανδημίας εννοώ. Εν πάση περιπτώσει εκεί που φαίνονταν ότι η πανδημία βρίσκεται ως φαίνεται στην στο τέλος της ή βαίνει μειούμενη και ότι η αχτίδα ελπίδας υπάρχει στο άμεσο μέλλον, ήρθε η ενεργειακή κρίση κύριε Μπόνο, η οποία εμάς τους επαγγελματίες, φυσικά και σαν και τα νοικοκυριά και φυσικά και σαν καταναλωτές, αλλά και εμάς τους επαγγελματίες μας τσάκισε. Όλοι σε όλους τους κλάδους που δραστηριοποιούμαστε, το ρεύμα, τα καύσιμα είναι οι κινητήρες δυνάμεις, τα βασικά συστατικά για να εργαστούμε. Οι πρώτες ύλες στα καταστήματα, όλα αυτά έχουν πάει στο Θεό και από ό,τι βλέπουμε δεν θα υπάρχει σταματημός πουθενά. Τρομάζουμε με αυτά που ακούμε καθημερινά για 200 δολάρια το βαρέλι, για 300 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει κύριε Μπόνο, πραγματικά. Και έρχεται και η σύραξη εκεί στα βόρειά μας για να κλειδώσει, αν θέλετε, οποιαδήποτε έκρηξη, είτε στις τιμές, είτε ακόμα και στα πυρηνικά. Ακριβώς, και βεβαίως και αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα, το θέμα του πολέμου, το οποίο μας δημιουργεί τεράστιες ανασφάλειες και τη χώρα μας εδώ. Και το τι μελιγενές. Ελπίζουμε ότι να είναι λίγη ζημιά στον τουρισμό, να μην υπάρχει, φυσικά ελπίζουμε και ευχόμαστε το συντομότερο δυνατό να αυτή η κρίση να τελειώσει, να κυριαρχήσει η σύνεση και η ειρήνη, και να μην πληγεί ο τουρισμός στην Ελλάδα που τόσα περιμένουμε και από αυτόν το επόμενο διάστημα, αυτή την τουριστική περίοδο που σε κάποιες περιοχές μπορεί και να έχει ανοίξει τις αμυγώς τουριστικές περιοχές της χώρας, όπως είναι τα νησιά της Δωδεκανήσου, η Κρήτη, και δίπλα μας εδώ η Μεσσηνία, και ευελπιστούμε και παλεύουμε να γίνει κάποτε και η Λακωνία έτσι. Μάλιστα. Ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Μάλιστα. Θα έρθω στο θέμα του τουρισμού, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και καυτό, αλλά πριν πάμε στον τουρισμό, έχω την αίσθηση, Σωτήρη Ρωινέ, ότι αυτή τη φορά αυτό που αντιμετωπίζουμε πολίτες, επαγγελματίες, οικογένειες, δεν έχει προηγούμενο, και δεν μιλάω για την σφοδρότητά του, αλλά νιώθω ότι είμαστε όλοι μουδιασμένοι, ότι λες και δεν ξέρουμε τι θα γίνει παραπέρα. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και στο θέμα της σύραξης, ποιος περίμενε δύο κράτη. Και θα βάλω και μια άλλη πτυχή, έτσι θα μου πείτε τώρα μέσα σε αυτό τον οικαιώνα, δύο κράτη ορθόδοξα, έτσι. Ναι. Για σκεφτείτε το και αυτό, δύο κράτη, ναι, βασικοί πυλώνες ορθοδοξίας, να χτυπιούνται
ανελέητα και ένα μίσος που θα κυριαρχήσει για πολλά χρόνια σίγουρα ανάμεσα και ακόμα και στους λαούς μετατίθεται αυτό το μίσος, όπως και να το κάνουν. Βέβαια οι ηγεσίες έχουν την ευθύνη αυτής της κατάστασης σίγουρα και οι λαοί πρέπει να είναι ενωμένοι και αλληλέγγυοι, αλλά δυστυχώς αυτό μεταφέρεται και στους λαούς, είναι βέβαιο. Πιστεύετε ότι παίζει ρόλο και η επικοινωνία, δηλαδή ο τρόπος που διοχετεύονται οι πληροφορίες και τα γεγονότα, γιατί τα γεγονότα πλέον τα βλέπουμε μέσα από ένα τεράστιο πλέγμα, ένα δίκτυο μέσων ενημέρωσης. Παίζει ρόλο και αυτό? Ασφαλώς, η επικοινωνία είναι ο μέγιστος παράγοντας που καθορίζει και πολλές από τις κινήσεις της κακέρα. Από αυτά που ακούμε, αγαπητέ Ηλία, ενδεχομένως τα εκατοντάδες εκατομμύρια του ρωσικού λαού θα μην γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει δίπλα τους, έτσι. Η προπαγάνδα που ενδεχομένως δημιουργείται από τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας και αυτά που διοχετεύουν στο λαό, δεν ξέρουμε τι γίνει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκεί. Δηλαδή οδηγούν το λαό και με τον τρόπο επικοινωνίας, όταν δεν υπάρχει και ελεύθερη επικοινωνία, έτσι. Ναι, είναι και αυτό, ότι έχουν κλείσει τα σύνορα. Πάσης φύσεως σύνορα. Και μέσα σε αυτή την εποχή οι πόλεμοι γίνονται και με άλλα μέσα, έτσι, η επικοινωνία, ναι, και το τι μηνύματα θα περάσεις, ίσως καθορίζουν και πολλά από τα αποτελέσματα ενός πολέμου και τις παρενέργειες που μπορεί να έχει. Μάλιστα. Πάντως... Εμάς βέβαια μας έχει τρομοκρατήσει, όπως καταλάβατε, ναι, δεν ξέρουμε τι μας κοιμάται, δεν ξέρουμε και σαν επαγγελματίες και κυρίως σαν καταναλωτές τι λογαριασμό θα μας έρθει αύριο στο σπίτι μας, λέει τον επόμενο μήνα τι λογαριασμό ρεύματος θα καταβάλουμε. Ανοίγεις το φάκελο δηλαδή και πρέπει να κάθεσαι. Ναι, πρέπει να κάθεσαι. Κυριολεκτικά. Τρομοκρατημένος. Πραγματικά. Ναι. Πραγματικά έτσι είναι. Δεν ξέρουμε πόσο θα είναι το πετρέλαιο του χρόνου. Όπως και να το κάνουμε το θέμα της θέρμανσης, ένα μήνα ακόμα θα απεμπλακούμε από την αναγκαιότητα του πετρελαίου για να ζεσταθούμε. Του χρόνου, τον Οκτώβριο που έρχεται, πώς θα είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Πώς θα έχουν διαμορφωθεί. Και δουλειές λίγες, οικονομικά δύσκολα. Έχουμε δυστυχώς εκεί που είπαμε ότι από τα μνημόνια πήγαμε πριν 2 χρόνια, εκεί που είπαμε ότι η πανδημία τελειώνει, να τα πάλι τα μεγάλη αγωνία. Πάντως φαίνεται, μπορεί οι τρόποι πολέμου να έχουν εξυγχρονιστεί, να έχουν φύγει πολύ μπροστά σε αδιανόητα επίπεδα, αλλά φαίνεται να ισχύει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θα μου το πείτε, το διέρη και βασίλευε ισχύει ακόμα, έτσι? Βέβαια. Σαν σήμερα, θυμίζω, σαν σήμερα ξεκίνησε ο εμφύλιος των Ελλήνων, των επαναστατημένων Ελλήνων, το 1824. Ισχύει, δηλαδή διαιρούν τους λαούς, διαιρούν τις κοινότητες, διαιρούν ακόμα και συμμαχίες, προκειμένου να υπάρχει αυτή η κατάσταση που παρακολουθούμε. Συμφωνείτε ότι είναι τακτική του συστήματος που ισχύει? Αυτοί που διοικούν διαχρονικά την ανθρωπότητα, είτε είναι οι εμφανείς, αυτοί που φαίνονται οι κυβερνήσεις, είτε αυτοί που είναι πίσω από τις κυβερνήσεις, κύριε Μπόνο, ασφαλώς μέσα στις κύριες πρακτικές τους και στην τακτική τους περιλαμβάνεται και αυτό, το διέρη και βασίλευε, έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν και η επικοινωνία τώρα βοηθάει και τα μέσα επικοινωνίας και οι μυστικές τους υπηρεσίες και βλέπουμε ότι οι δύο πόλοι που έχουν αναπτυχθεί και δεν μπορώ να αντιληφθώ το ρόλο της Αμερικής, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την περίοδο, έτσι. Έχει φανεί τα τελευταία χρόνια. Βέβαια αυτό έχει 2 οπτικές, μπορεί να είναι και καλό και κακό, ότι δεν επεμβαίνει στρατιωτικά ή δεν αποχώρησε από το Αφγανιστάν τον προηγούμενο χρόνο. Δεν θέλει να συγκρουστεί τώρα. Δεν θέλει να συγκρουστεί, δεν μιλά ποτέ για στρατιωτική. Αυτό μπορεί να είναι καλό, ενδεχομένως να είναι καλό και θα πρέπει να κυριαρχεί η διπλωματία. Βέβαια τα συμφέροντά τους, οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοί μας θα τα διασφαλίσουν με κάθε τρόπο. Εκείνο που θα πρέπει να απευχόμαστε σε κάθε περίπτωση, ταυτόχρονα με το να ελπίζουμε και να ευχόμαστε την άμεση, το δυνατόν συντομότερο, την άμεση, αν είναι δυνατόν, σταμάτημα του πολέμου, είναι το θέμα των πυρηνικών όπλων. Έτσι, πώς δεν θα φανεί, δηλαδή πώς θα γίνει και μια. Ποιος μας το πείθει αυτό, ποιος μας το λέει.
άνθρωποι είναι και πίσω από αυτά, έτσι. Άνθρωποι μπορεί να είναι μη λογικοί ή ακόμα και παράφρονες, έτσι. Και σε μία πίεση, πώς έπεσε η ατομική βόμβα το 45 για να κλείσει ένας πόλεμος, έτσι, την Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Μάλιστα. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο ακραία αυτά που σκεφτόμαστε, αλλά αφού μου ζητήσατε θα... Δεν είναι ακραία, γιατί μόνο, αν ισχύει το, και το ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί όχι. Ακριβώς. Γιατί για όχι. Στα χέρια ανθρώπων, με αδυναμίες, με κακίες, με συμφέροντα. Και βέβαια με πολύ φθηνή την τιμή της ανθρώπινης ζωής, γιατί αυτά που βλέπουμε δείχνουν ότι τελικά η ανθρώπινη ζωή έφνης δεν έχει τιμή, δεν έχει αξία. Ακριβώς. Το βλέπετε, μας λένε οι Ρώσοι ότι προσπαθούν να χτυπούν και να καταστρέφουν μόνο στρατιωτικές υποδομές και στρατηγικά σημεία των Ουκρανών. Αλλά δυστυχώς οι άμαχοι που ακούμε κάθε μέρα είναι μεγάλος ο αριθμός, ναι, που χάνουν τη ζωή τους. Να έρθουμε στο θέμα το δικό μας, τα καθημάς, όχι πως δεν είναι δικό μας το θέμα του πολέμου στο, πάνω από το σβέρκο μας, αλλά ας έρθουμε στα δικά μας εδώ, μιας και αναφερθήκατε πριν στον τουρισμό. Ένα ερώτημα που θέτουν αρκετοί επαγγελματίες στο Τύριο Ροϊνέ είναι αν η Πελοπόννησος θα μπορούσε να έχει μια ασφάλεια εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ως προορισμός τουριστικός, δεδομένης και της θέσης της και της μορφολογίας της και της διασύνδεσης που υπάρχει. Δηλαδή στην Πελοπόννησο φτάνεις όχι μόνο με αεροπλάνα, φτάνεις και οδικός πλέον όπου θέλεις. Και εγώ θα επιμερίσω ακόμα περισσότερο αυτό το ερώτημα και θα πω αν η Λακωνία θα μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη. Ναι. Φυσικά θα μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη αν και εμείς, βέβαια, σύν Αθηνά και Χειρακίνη, έτσι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η Πελοπόννησος εν όλο είναι ένα εξαιρετικός τουριστικός προορισμός, έχει απίστευτες φυσικές ομορφιές, δεν της λείπει τίποτα, παραλίες, βουνά, τα πάντα, δηλαδή από χειμερινό τουρισμό, από περιπατικό τουρισμό, από μοναστήρια, από όλα αυτά. Όπως και να μην αδικήσουμε καμία άλλη περιοχή της χώρας, όλη η χώρα μας είναι ένας αμόρφος και εξαιρετικός προορισμός. Στην Πελοπόννησο, για κάποιους λόγους, τους οποίους δεν είναι της παρούσας, αυτά δεν έχουν και καμία σημασία, δεν έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός εκτός από μικρές συγκεκριμένες περιοχές, όπως θα έπρεπε, όπως είναι στο Δεκάνησα, όπως είναι. Γιατί να μην είμαστε όπως η Κρήτη, γιατί η Κρήτη πήγε καλύτερα στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών. Βέβαια, ναι, από το 60 και μετά βεβαίως, έχει απογειωθεί. Ακριβώς. Έχει απογειωθεί η Κρήτη, γιατί δεν έχει. Ενώ εδώ εκτός από ελάχιστες περιοχές δεν έχουμε έτσι εκτιναχθεί. Πιστεύω ότι τα έργα υποδομής που έγιναν τα τελευταίες δύο δεκαετίες, οι αυτοκινητόδρομοι, βέβαια υπολείπονται και... Αγαπητέ κύριε Μπόνο, κάποια, ναι, και θα δώσετε μου την ευκαιρία, σας το είχα πει νομίζω και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, mm-hmm, που τα είπαμε, ή το λέω κάθε φορά και όταν συναντούμε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, έχει αναγγελθεί η πρόθεση, κυρίως από την περιφέρεια, ναι, και στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης της Μεγαλόπολης και της παροχής ωφελημάτων για τη μεταλλιγνητική περίοδο, έχει η πρόθεσή της και μάλιστα έχει γίνει και η προμελέτη για το δρόμο Μεγαλόπολη Ανδρίτσενα Αρχαία Ολυμπία. Μεγάλη ωφέλεια για την Πελοπόννησο και κυρίως και για τη Λακωνία, κύριε Μπόνο, αν αυτός ο δρόμος γίνει ποτέ. Γιατί επαναλαμβάνετε τους τα σημεία. Ναι, είναι ο δρόμος Λεύθρο, έτσι ονομάζεται. Ναι. Το Λεύθρο, δηλαδή, ναι, η απόλυξη εδώ του δικού μας αυτοκινητοδρόμου, Σπάτη Λεύθρο. Ναι. Λεύθρο, Μεγαλόπολη, Ανδρίτσενα, Αρχαία Ολυμπία. Μάλιστα. Είναι ένας δρόμος λιγότερο από, πολύ λιγότερο από 100 χιλιόμετρα, ναι, που αν θα πάρει τη μορφή δρόμου όπως τον σχεδιάζουν ταχεία κυκλοφορίας,
που αν γίνει θα φέρει την αρχαία Ολυμπία με τη Σπάρτη στη μία ώρα. Καταλαβαίνετε αυτό. Μάλιστα. Μία ώρα. Τέμνη την Πελοπόννησο όπως κανένας δρόμος. Ναι. Όπως κανένας δρόμος. Θα φέρει την Σπάρτη με την Πάτρα σε συνδυασμό με το δρόμο Πατρών Πύργου που θα γίνει, ως φαίνεται, μπήκε σε τροχιά κατασκευής. Θα φέρει στη μία μισή ώρα έως δύο ώρες παρατέταρτο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Εμένα ένας φίλος μου που εργάζεται σε μία από αυτές τις παγκόσμιες εταιρείες που κάνουν τα κρουαζερόπλια, ναι, μου είχε πει ότι η σκέψη, εάν ποτέ υπήρχε σωστή και ορθή οδική πρόσβαση, να αφήναν τα κρουαζερόπλια στο λιμάνι του Κατακόλου τους επισκέπτες, με λεωφορεία αυτοί να περνούσαν. Και εδώ είναι το θέμα της Ανδρίτσανα, γιατί σας είπα και την Ανδρίτσανα, γιατί ναι, την Ανδρίτσανα θα βγάλει από την αφάνεια ή από την χαμηλή επισκεψιμότητα τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας μας, τον Ναό του Επικουρίου Απόλλων, ο οποίος είναι μνημείο της UNESCO. Μέσα σε ένα έρημο βουνό είναι ένας... Και πολύ καλά διατηρημένος, ναός, βέβαια. Πολύ καλά διατηρημένος, είναι ένας ναός ο οποίος είναι ίσης αξίας με την Ακρόπολη. Ναι, καλάβατε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα τους αφήνει εκεί, ακούστε λίγο πώς το σκέπτονταν, εφόσον υπήρχαν οδικοί άξονες, θα τους αφήνει τους επισκέπτες στην αρχαία Ολυμπία, με λεωφορεία θα βρίσκονταν, θα βλέπαν τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα και μετά θα διανυκτερεύαν στη Σπάρτη, όπου θα βλέπαν το νέο μουσείο, φυσικά αν υπήρχε, ναι, και το Μιστρά, θα γινόταν μια διανυκτέρευση. Και μετά το καράβι θα τους επιβίβαζε όλους αυτούς στο Γήθιο, που θα πήγαινε από το Κατάκολο στο Γήθιο, να επιβάσει τους επιβάσεις και να συνεχίσει το ταξίδι του. Δηλαδή, πόσο αυτός ο δρόμος. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις βέβαια και από τους αρκάδες και από τους Μεσίνιους, σίγουρα. Μεσίνιους. Προτιμούν αυτή κυρίως η περιοχή της Τριφυλίας έναν δρόμο από την Κυπαρισία προς το Καλό Νερό και εν συνεχεία προς τον Πύργο. Υπάρχει μια σημαντική δυσκολία σε αυτό το δρόμο, κύριε Πόνο. Ναι. Είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκεί στην περιοχή των Ντρών του Καϊάφα, που δεν πρέπει να διαταραχθεί και η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου ή παρεμβάσεων που να καθιστά αυτό το δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, φαίνονται ότι είναι αδύνατες με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα. Επίσης, οι αρκάδες προτάσουν κάτι που, κατά την άποψή μου, εμένα προσωπικά, εκεί είναι το χωριό μου στην Αρκαδία και θα μου άρεσε να συμβεί, αλλά όμως νομίζω ότι έτσι προτάσουν την περιοχή, την παράκαμψη των Λαγκαδίων, για να πέφτει απέναντι στην περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας. Νομίζω ότι μέχρι τα Λαγκάδια από την Τρίπολη ο δρόμος είναι πάρα πολύ καλός, και μια τέτοια παρέμβαση θα δώσει μεγαλύτερη απόσταση και δεν θα εξυπηρετήσει συνολικά την Πελοπόννησο σε σχέση με αυτό που προτάσει σήμερα η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Ας ελπίσουμε τα καλύτερα για αυτό το σχεδιασμό και ας ευχηθούμε, εγώ προσωπικά εύχομαι, αυτό το έργο να το δούμε και αν μπει σε τροχιά έτσι να γίνει, είναι σίγουρο ότι θα γίνει και πολύ σύντομα. Μάλιστα. Όσον αφορά το νομό μας, κύριε Πόνο, την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, ναι, ασφαλώς όσο και να κατηγορούμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη κατηγορούμε, το δρόμο Λεύθερο Σπάρτη, ότι δεν μας έδωσε λιγότερη ή εν πάση περιπτώσει ίση απόσταση προς την Αθήνα, μας έχει δώσει όμως μια καλή πρόσβαση σε ένα αεροδρόμιο το οποίο απέχει λιγότερο από μία ώρα από την πόλη εδώ. Στις Καλαμάτες εννοείται. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό και να θεωρείται σχεδόν αδύνατο όταν ένα αεροδρόμιο λειτουργεί στα περίπου 90 χιλιόμετρα μία ώρα, τόσο θέλουν από την Αθήνα να πάνε σχεδόν στο Ελευθερίες Βενιζέλος, κάτι λιγότερο, να μας φτιάξουν ποτέ αεροδρόμιο λειτουργικό εδώ στη Σπάρτη ή εν πάση περιπτώσει σε κάποια περιοχή πέριξ της Σπάρτης. Τώρα θέτετε ένα πολύ σοβαρό θέμα εμέσως πλην σαφώς, που έχει να κάνει με το τελικά αν ξέρει τι διεκδικεί κάθε κοινωνία και κάθε περιοχή. Γιατί θεωρούμε πολλές φορές, μοιάζουμε με τα μικρά παιδιά, τόπιο Δημήτρης, τόπι και εγώ, μίλω η Έλλη, μίλω και εγώ. Δηλαδή μήπως η Λακωνία έπρεπε να στηρίζει την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας και να διεκδικεί κάτι άλλο? Αυτή είναι και η άποψή μου. Είναι η προσωπική μου άποψη και νομίζω ότι θα έπρεπε να προς αυτή την κατεύθυνση να κινούμεθα, κύριε Μπον. Όταν έχεις ένα αεροδρόμιο το οποίο
σύμφωνα και με αυτά που ανακοινώνονται, θα αναβαθμίζεται, θα αναβαθμιστεί όπως και τα υπόλοιπα αεροδρόμια που έχουν περάσει στην εταιρεία που τα διαχειρίζεται. Mm-hmm. Όταν αυτό το αεροδρόμιο έδωσε τόσο μεγάλη έτσι υπεραξία στην περιοχή της Μεσσηνίας, ακόμα αν ρωτήσετε τους ξενοδόχους και τις επιχειρήσεις της μονεμβασιάς που απέχει άλλη μια ώρα από τη Σπάρτη, το αποθεώνει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Μάλιστα. Κλιματίες των κλάδων του κλάδου αυτού. Και ότι έχει βοηθήσει, έχει συμβάλει στην επισκεψιμότητα των ξενοδοχείων τους, της περιοχής. Βέβαια, γιατί έχει πτήσεις σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνον. Ακριβώς. Είναι δίπλα μας. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ευλογία αυτό. Από τη Σπάρτη ξεκινάς και σε ένα αυτοκινητόδρομο, με ένα αυτοκίνητο σε λιγότερο από μία ώρα είσαι στο αεροδρόμιο της Μεσσηνίας. Μάλιστα. Έτσι είναι και στο εξωτερικό. Οι πόλεις κάπως έτσι απέχουν τα αεροδρόμια. Δηλαδή, διεκδικούμε τώρα, αν το αεροδρόμιο που διεκδικούμε εδώ το θέλουμε για συγκεκριμένες εταιρείες αεροταξί και αυτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Αλλά αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο δεν νομίζω. Εννοείται ότι θα έπρεπε πρώτα να έχουμε τακτοποιήσει θέματα όπως το δικό μας δίκτυο, το εσωτερικό, η ασφάλεια του οδικού δικτύου, ο συντονισμός των επισκέψιμων χώρων όπως είναι η αρχαιολογική χώρη, τα μουσεία κτλ. Και μετά να προχωρήσουμε σε περαιτέρω διεκδικήσεις όπως είναι ας πούμε ο αθλητισμός. Ακριβώς, όπως το λέτε. Μάλιστα. Και ήθελα να σας πω για τους... να κλείσουμε το θέμα των οδικών αξώνων, κατά την άποψή μου. Ναι. Όπως πάντα είμαστε αδικημένοι εδώ στη Λακωνία. Δεν αντιμετωπιζόμαστε όπως οι άλλοι στις περιοχές της χώρας. Και θα σας πω και ένα παράδειγμα. Ο δρόμος Λεύτρο Σπάρτη, αυτό είχε σχεδιαστεί ως διευρωπαϊκό δίκτυο και μάλιστα ως αυτοκινητόδρομος μέχρι το Γήθιο, όπως ακριβώς σας το λέω, μέχρι το Γήθιο ήταν αυτοκινητόδρομος. Δυστυχώς στην πορεία θέλω να μας το κόψουν και τελείως με παρεμβάσεις τότε πολιτικών της κυβέρνησης Καραμαλή, Σουφλιάς. Θυμάμαι. Υπουργός Υπεχοδέ, ο οποίος λέει δεν μπορεί μια πρωτεύουσα νομού να μην έχει αυτοκινητόδρομο, και μας τον φτιάξαν και αυτό το δρόμο μέχρι τη Σπάρτη. Ο δρόμος αυτός έπρεπε να συνεχίζει και να πηγαίνει μέχρι το Γήθιο, κύριε Μπόνο. Γιατί στην περιοχή της Μεσσηνίας, αυτή τη στιγμή με ΣΔΙΤ, με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, θα γίνει ένα μεγάλο έργο από την Καλαμάτα. Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη. Δηλαδή, ένας νέος αυτοκινητόδρομος θα φτάνει από την Καλαμάτα μέχρι τη Μεθόνη. Βεβαίως, υπάρχουν οι τουριστικές αυτές περιοχές του Κώστα Ναβαρίνο που έχουν αναπτυχθεί πολύ, της Πύλου, της Διάλοβας. Είναι πιο ανεπτυγμένη περιοχή, έχει μεγαλύτερη κίνηση ασφαλώς, αλλά θα μπορούσε και εδώ μέχρι το Γήθιο να φτάσει ο αυτοκινητόδρομος. Γιατί το Γήθιο είναι ένα σημαντικό, θα μπορούσε να αναπτυχθεί και τα επόμενα χρόνια και ως ένα ακόμα εμπορικό λιμάνι, είναι πολύ σημαντικό σημείο της περιοχής μας, της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου. Εγώ θα το θεωρούσα ότι είναι και στρατηγική σημασία. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έχει υποσχεθεί, βεβαίως είναι ένα έργο που τον τελικό λόγο θα τον έχει το Υπουργείο Υποδομών, mm-hmm. από αυτά που έχουμε ακούσει και διαστόματος του Υπουργού, του αρμόδιου του κ. Καραμαλή, έχει υποσχεθεί ότι θα είναι ένας δρόμος, όχι αυτοκινητόδρομος, θα είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Ελπίζουμε ότι το Γήθιο με τη Σπάρτη κάποια στιγμή να είναι 20 λεπτά. Ελπίζουμε το συντομότερο να γίνει ο δρόμος προς την περιοχή, να γίνει η παράκαμψη της Σκάλας και του Βλαχιώτη, που δυστυχώς δεν την ακούμε. Όχι. Παράκαμψη του Βλαχιώτη μόνο, και αυτό τις καλέντες πέφτει. Αυτό, μιλάνε για τη Νέα Γέφυρα χωρίς να μιλάνε για την παράκαμψη. Η Νέα Γέφυρα, κύριε Μπόνο, δυστυχώς, όχι δυστυχώς, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, να μειώσω τη χαρά ότι θα γίνει μια νέα γέφυρα. Θα είναι μια νέα γέφυρα αστικού τύπου που θα εξυπηρετεί ουσιαστικά, θα βγάλει αυτή την τροπή που έχουμε εν έτη 2022 να είναι αυτή η γέφυρα που να ενώνει δύο, να είναι εθνική οδός. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η γέφυρα δεν έχει καμία σχέση με την παράκαμψη της Σκάλας και του Βλαχιώτη. Δεν αλλάζει το χάρτη, εννοείται. Τίποτα, καμία σχέση. Απλώς πιάνεται μια νέα γέφυρα που εξυπηρετεί τις δύο
τις δύο αυτές κομοπόλεις. Ουσιαστικά βέβαια όσο θα υπάρχει αυτή ο δρόμος θα είναι και τμήμα της εθνικής οδού. Δεν είναι μόνο η γέφυρα και η παράκαμψη της Σκάλας και του Λαχιώτη, είναι και άλλα σημεία που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σημαντικότητας να αλλάξει ο δρόμος. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Μακρινάρα, στην περιοχή της Γκαγκανιάς εκεί προς Μολάους, αλλά θα πρέπει να παρακαμφθούν και οι Μολάοι, δηλαδή προς την Νεάπολη θα πρέπει να γίνουν και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις για να γίνει ένας δρόμος που να ξεκινάς από τη Σπάρτη να φτάσει στη Νεάπολη και να μην υποφέρεις, ή ένας Αθηναίος όπως το λέτε που ξεκινάει να πάει στη Νεάπολη και μέχρι τη Σπάρτη κάνει 2 ώρες περίπου και κάτι και θέλει άλλες 2 ώρες ταλαιπωρίας πια μέχρι τη Νεάπολη. Φανταστείτε αν είχαμε δρόμο τι θα γινόταν σε Ελαφώνησο Νεάπολη. Αφού τώρα με τέτοιο δρόμο και υπάρχει τέτοια ζήτηση, θα είχαμε πλέον πολλαπλασιασμό και υπεραξία εκεί στην περιοχή. Μάλιστα. Ένα που είδαμε, ένα που έχω μεγάλη απορία τι θα συμβεί με αυτό, κύριε Πόνο, και θα σας παρακαλούσα να το αναδείξετε, είναι τι συμβαίνει με το λιμάνι Γηθίου. Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ή εν πάση περιπτώσει τα γραφειοκρατικά κάποιες εκκρεμότητες να υποδέχεται μεγάλα αυτά τα κρουαζερόπλια που ορίζει η μελέτη του και αυτό που προβλέπεται τα κρουαζερόπλια αυτά. Γιατί νομίζω ότι μέχρι σήμερα, εκτός και δεν κάνω κάτι λάθος, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Όχι. Δεν έχουμε δει να δένει στο λιμάνι κρουαζερόπλιο μεγάλο. Κρουαζερόπλιο. Ναι. Και αυτό είναι και άλλη ουσιαστική. Και το λιμάνι αυτό, από ό,τι ξέρουμε, δεν κατασκευάστηκε. Κατασκευάστηκε μια μελέτη 20ετίας, 30ετίας, που δεν μπορούν να δέσουν πολύ μεγάλα κρουαζερόπλια. Αυτά είναι με τα έργα υποδομής, χωρίς να μειώσω τον αγώνα που γίνεται και από την Περιφερειακή Αρχή έτσι, για έργα προς Θεού. Υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν σχεδιασμοί, από αυτά που βλέπουμε και τους αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Βερούτη, τον κύριο Τινιέρη. Αυτό που φαντάζει όμως ότι είναι και πολύ θετικό, κύριε Πόνο, είναι το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο της Σπάρτης, όπως είδαμε και χθες από την παρουσίαση που έκανε εδώ στην πόλη μας το Ίδρυμα Νιάρχος, με την συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, του κυρίου Θεμιστοκλέους, και με το αρχιτεκτονικό team εδώ στη χώρα μας που εκπροσωπεί τον Ρέτζο Πιάνο, τον αρχιτέκτονα διεθνούς φήμης, τον Ιταλό αρχιτέκτονα που θα επιμεληθεί, ας πούμε, θα έχει την αρχιτεκτονική ευθύνη του νοσοκομείου και όχι μόνο, και του μουσείου εδώ, του παλιού μουσείου. Ναι. Βλέπουμε ότι το προχωρούν οι άνθρωποι και τους 2 πρώτους μήνες του 2023 θα πέσουν, θα αρχίσει να κατασκευάζεται, και το 2025, εκεί το τέλος του 2025, θα έχουμε το νέο νοσοκομείο, το οποίο θα είναι ένα κόσμημα όπως μας το παρουσίασαν και στις μακέτες, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δεν θα συμβάλλει μόνο, κύριε Πόνο, στην υγεία και στην ποιότητα υγείας, παροχής υγείας για τους πολίτες, για όλους εμάς της Λακωνίας και ενδεχομένως και τους επισκέπτες, θα αποτελεί και κίνητρο και για τον τουρισμό, δηλαδή για την η υψηλού επίπεδου οικονομικού επίπεδου τουρίστες, επισκέπτες, δυνητικοί επισκέπτες σχεδιάζουν τις διακοπές τους για τα επόμενα 2-3 χρόνια και το πρώτο πράγμα που κοιτούν είναι την υγεία που παρέχεται σε μια περιοχή. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν μεγάλο οικονομική επιφάνεια. Θα υπάρχει ένα νοσοκομείο από τα καλύτερα της χώρας και γιατί όχι και της Ευρώπης. Αποτελεί λοιπόν κίνητρο να επισκεφτούν την περιοχή μας, τον νομό μας, υψηλού επίπεδου τουρίστες. Οπότε φαίνεται το νοσοκομείο ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα και στην ανάπτυξη του τουρισμού και της γενικότερη ανάπτυξη οικονομίας κατ' επέκταση. Μάλιστα. Άρα η Λακωνία πρέπει να φανεί αντάξια αυτής της προοπτικής σε ό,τι την αφορά, δηλαδή να παρέχει αυτά που χρειάζεται να παρέχει, να πιέσει για να στελεχωθεί το νοσοκομείο και να διασυνδεθεί το νοσοκομείο. Αυτό μας το είπε και σας το λέω, αν δεν ξέρω αν βρισκόσασταν χθες εκεί στην εκδήλωση, κύριε Μπόνο, θα το δείτε στα σχετικά βίντεο που θα ανεβάσει στο σελίδα του Ιδρύματος ή τα μέσα ενημέρωση εσείς,
Αυτό μας το είπε, αυτό που λέτε τώρα, και ο κύριος Θεμιστοκλέους, δηλαδή ο εκπρόσωπος ουσιαστικά του κράτους. Ναι. Ότι οι κυβερνήσεις θα έρθουν, άλλες θα παρέλθουν. Αυτό θα έχετε στο νου σας, οι Λάκωνες, πώς θα στελεχωθεί και πώς θα όλα αυτά τα χρόνια, που, τα επόμενα χρόνια, πώς θα λειτουργεί το νοσοκομείο. Εμείς θα σας παραδώσουμε μια άρχη, ένα αριστούργημα, ένα. Από εκεί, όπως και η νοσηλευτική, κύριε Μπόνο. Ακριβώς. Μας έδωσε η αείμνηστη, η Θανούσα, πριν λίγες μέρες, αείμνηστη, και η Γιαννάκου Μαριέτα, το νοσηλευτική σχολή. Μας έδωσε το κτίριο εκεί, συνέβαλε για να χτιστεί το κτίριο του Πανεπιστημίου. Τι κάναμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια για να κρατηθεί αυτό το πράγμα? Τίποτα. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν κάναμε αυτά που έπρεπε. Και αυτό που σας λέω μας το είπε και ο Γαβρόβλο, ο υπουργός, όταν τον είχαμε επισκεφτεί, ερχόμενο τότε υπουργός κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας είπε: τι κάνατε εσείς, φορείς που έρχεστε εδώ για να σας να κρατήσουμε? Δεν μπορώ να την κρατήσω. Εσείς τι κάνατε όμως? Μας το είπε σε μια έτσι έκρηξη ευαισθησία. Πώς να σας πω. Γι' αυτό πρέπει αυτά. Μάλιστα. Είναι σαφές το μήνυμα με το οποίο κλείνεται, κύριε Ρορινέ. Την ύφη την έχουμε και την πρίκα την έχουμε. Για να βρεις το γαμπρό όμως, θέλει λίγο προσπάθεια. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί κάποιο. Μάλιστα. Μάθαμε σήμερα επίσης ότι είστε από τα Λαγκάδια τελικά. Από τα Λαγκάδια είναι η καταγωγή σας? Όχι, δεν είναι από τα Λαγκάδια δική μου καταγωγή. Η καταγωγή της μητέρας μου, μάλιστα, όχι μόνο η καταγωγή, ναι, η γέννησή της είναι πριν από τα Λαγκάδια, από τη Βιτίνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Από τη Βιτίνα. Ωραία. Άνεμος. Η δική μου Αρκάση είναι. Ωραίος άνεμος πνέει εκεί. Ωραίος άνεμος. Ναι. Κύριε Ρονέ, Σωτήρη Ρονέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θίξαμε πάρα πολλά θέματα. Νομίζω τροφή για σκέψη τα περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπόνος, και εσείς και οι ακροατές μας.